Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο απογευματινό μαγκαζίνο. Είμαστε στο γραφείο του Περιφερειακού Σύμβουλου, του κ. Μαλακάση, για να έχουμε μια σφαιρική κουβέντα και συζήτηση και για την επόμενη μέρα των περιφερειακών εκλογών, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να μας υπογραμμίσει και ποιες είναι οι προκλήσεις της επόμενης μέρας. Βεβαίως από την ατζέντα μας δεν θα λείψει και αυτή η επικαιρότητα όσον αφορά οι ειδήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά και βεβαίως κάποια, σε εισαγωγικά να πω, αντιπαλότητα στον πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν είναι αυτή η ουσία σήμερα της συνέντευξής μας. Κύριε Μαλακάση, χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενώ εδώ στον Prisma 95,1. Νομίζω ότι θα έχουμε μια χρήσιμη συνέντευξη σήμερα και συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάντα είμαι πρόθυμος να ενημερώνω μέσω του σταθμού σας και τους ακροατές για μια πραγματικά εκ βάθους καρδίας τη συνέντευξη που θα δούμε σήμερα. Και γιατί θέλω πραγματικά ο ενημερωμένος πολίτης είναι και αυτός που παίρνει τις σωστές αποφάσεις στις κρίσιμες στιγμές όταν χρειαστεί, που οι κρίσιμες πραγματικά στιγμές είναι η μέρα της κρίσης όλων μας, που ασχολούμαστε με τα κοινά, η μέρα της ψηφοφορίας. Ωραία. Θέλω λίγο να ξεκινήσω με την πιο πρόσφατη δήλωσή σας. Εσείς είπατε σε κερκυραϊκό τηλεοπτικό σταθμό ότι αν και εφόσον κατεβείτε πάλι υποψήφιος, δεν θα στηρίξετε την υποψηφιότητα του κυρίου Σπύρου. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, διότι όπως καταλαβαίνετε, άρχισαν κάποια δημοσιεύματα να προσπαθούν να μαντέψουν πού θα δώσετε εσείς κάποια στήριξη. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είστε μια εξέχουσα προσωπικότητα εδώ στο νησί και νομίζω ότι έχετε και ένα κύκλο επιρροής που αυτό είναι εκτιμητέο σε κάποιον υποψήφιο περιφερειάρχη που μπορεί να σας θέλει στις τάξεις του. Τώρα να μου επιτρέψετε. Το εξέχουσα προσωπικότητα το βάλουμε μέσα σε... Ωραία. Έτσι. Απλώς είμαι ένας Λευκαδίτης που αγαπάω τη Λευκάδα. Εδώ μεγάλωσα, δραστηριοποιούμαι αυτά τα χρόνια. Και έχω δηλαδή το μεράκι, ας το πούμε αρρώστια είναι αυτή, να ασχολούμαι με τα κοινά εδώ και χρόνια. Και πραγματικά... Όταν βλέπω κάτι που δεν είναι στο σωστό δρόμο, προσπαθώ με τις τοποθετήσεις μου να το αλλάξω. Βασικά προσπαθώ για τον τόπο μου να έχει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Εγώ είπα ότι δεν κατεβαίνω με τον κύριο Σπύρου, δεν θα στηρίξω τον κύριο Σπύρου και τον κύριο Βερίκιο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια θεώρησα, αν και αγωνίστηκα μέσα από εκεί, και πάντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν έβλεπα ότι τα συμφέροντα της Λευκάδας παραγωνίζονται, μιλούσα για τα συμφέροντα της Λευκάδας και σε πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο που ήταν μια κατανομή 8 εκατομμυρίων κάνοντας ένα λογαριασμό πρόχειρο έβλεπα η Λευκάδα παίρνει τα λιγότερα λεφτά και έκανα και ρώτηση στον κύριο Περιφερειάρχη, λέω γιατί εγώ δεν θέλω να λύγει τη Λευκάδα. Εδώ βλέπουμε ότι έγινε η περιφέρεια για να υπάρξει ένα πλησίασμα των περιφερειακών ενωτήτων μεταξύ τους και θεωρώ ότι η Λευκάδα είχε να πάρει κάτι περισσότερο από τα άλλα τα νησιά. Γιατί θεωρούσα όλα αυτά τα χρόνια με την κρατική περιφέρεια ότι είμαστε οι συνέχεια ρηγμένοι. Λοιπόν. Και εκεί δυστυχώς διαπίστωσα ότι πάλι μας δίνανε λιγότερα λεφτά. Για να μην μακρηγορούμε, εγώ δεν ψήφισα αυτή την τροποποίηση γιατί δεν ήθελα να μας κοροϊδεύουν. Βέβαια και εκεί ο κύριος Βερίκιος, γιατί υπόθηκε ότι όπως έγινε αυτή η κατανομή των χρημάτων είχε ξαναγίνει ξανά που μοιράσανε 2 εκατομμύρια, λέω να σε αυτή τη συνεδρία εγώ απουσίαζα. Ο κύριος Βερίκιος που είναι εδώ θα έπρεπε να διεκδικήσει τα συμφέροντα της Λευκάδας. Παραδέχει ο κύριος Βερίκιος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όντως δεν γίνεται η σωστή κατανομή. Ωραία. Με το να παραδέχεσαι δεν μένει τίποτα. Η ΔΑΕ πρέπει να αντιδράσει. Και να αντιδράσει στα συλλογικά όργανα. Λοιπόν, προχωράμε παραπέρα. Να ξεκινήσουμε από τον Καλλιγκράτ. Εγώ σαν παλιός αυτοδιοικητικός ζητούσαμε όλοι τότε για τον τρίτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύαμε δηλαδή ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε μέσα από εκεί και να υπάρξει μια αποκέντρωση από το κράτος σε πολλά θέματα. Δυστυχώς, όπως δημιουργήθηκε ο Καλλικράτης,
δεν δίνει αρμοδιότητες πολλές στην περιφέρεια και στα περισσότερα σημαντικά θέματα γνωμοδοτούμε. Και εμείς γνωμοδοτούμε και άλλοι αποφασίζουν. Εμείς ερχόμαστε επαφή με τον κόσμο, εμείς βλέπουμε αντιδρά πολλές φορές ο κόσμος και καλά κάνει και αντιδρά όταν βλέπει ότι τα συμφέροντά του δεν υπερασπίζονται, υποβαθμίζονται οι περιοχές του, όπως ήταν με το χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες. Αλλά εμείς η αρμοδιότητά μας είναι να γνωμοδοτήσουμε. Γνωμοδοτούμε, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτά έπρεπε μέσα στο χρονικό διάστημα που διανύσαμε τα 3 χρόνια, η Ένωση Περιφερειών έπρεπε να ασχοληθεί. Από τον πρώτο χρόνο έπρεπε να δούνε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και έπρεπε να αντιλαμβάνεται θέματα, να διεκδικήσουν. Ναι. Να διεκδικήσουν αρμοδιότητες για τις περιφέρειες. Θα προχωρήσω λοιπόν εγώ, γιατί είπα ότι δεν κατεβαίνω. Γιατί είπα όλα αυτά που πίστευα δεν υλοποιήθηκαν στην πορεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι γίνεται μία μελέτη για το μελέτη χωροταξικό για την διαχείριση υδάτων σε όλη την Ελλάδα, χωρίστηκε η Ελλάδα σε υδατικά διαμερίσματα και βλέπουμε, χωρίς να μας υπολογίσουν, σχεδιάζουν την Κέρκυρα, τη βάζουν στο υδατικό διαμέρισμα Υπήρου, τη Λευκάδα στο υδατικό διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη στο υδατικό διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου. Για να δείτε δηλαδή πώς σχεδιάζουμε. Και τι πιστεύω εγώ. Εάν θέλανε να πούμε ότι εξαρτώμαστε από τα νερά της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, η μελέτη αυτή έπρεπε να μας βάλει στο υδατικό διαμέρισμα του Υπήρου από εκεί που διεδρεύεται το νησί μας. Μάλιστα. Τι πιστεύω εγώ. Ότι αυτοί που τα σχεδιάζανε αυτά είχαν υπόψη τους κάποιους άλλους σχηματισμούς του 1987. Εσύ είσαι πολύ μικρότερος από μένα, ίσως δεν θυμάσαι. Είχαν προγραμματίσει να ιδρυθεί το νησί της Λευκάδας από τα Καρναμικά. Μάλιστα. Αυτό το σχεδιασμό κάνουμε τώρα. Αλλά αυτό δεν με ενοχλεί τόσο. Με ενοχλεί, ενώ θα ακολουθήσει μετά από τη μελέτη αυτή, θα βγουν και κάποια έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και εμείς θα είμαστε αναγκασμένοι να ανήκουμε στην περιφέρεια των Ιωνίων Ίσων και να ερχόμαστε σε διαπραγματεύσεις με άλλες περιφέρειες. Εδώ πήραμε απόφαση με εισηγητή τον ομιλούντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αυτά καταλογίζουν την περιφέρεια. Πήραμε απόφαση. Ωραία. Τι έγινε αυτή η απόφαση? Είχαμε καμιά ενημέρωση, είχαμε καμιά παρέμβαση, στην Ένωση Περιφερειών να κάνουν τις προτάσεις προς τα Υπουργεία να τροποποιηθούν? Εδώ προχωρήσαμε λοιπόν στη συνέχεια σε όλη αυτή τη διαδρομή που είχαμε και βλέπαμε ότι να αποψηλώνεται η περιφέρεια. Θα σταθώ στη Λευκάδα. Βλέπουμε να φεύγει πρώτα το στρατολογικό γραφείο και να πηγαίνει στη Μπάτρα. Βλέπουμε να φέρουν άλλες υπηρεσίες, δηλαδή η μισή εφορία επήγε στην Πρέβεζα. Ναι. Πρέπει να πάμε για μια φορολογική ενημερότητα, να πάρουμε χαρτί από την Πρέβεζα. Το γραφείο εργασίας που ερώτησα εγώ είναι κλειστό, λέει, γιατί δεν έχει υπαλλήλους και πάμε να υπαγόμαστε στην Πρέβεζα. Ακόμα και άλλες υπηρεσίες που δεν υπαγόνταν εδώ στα Ιόνια έπρεπε να φροντίσουν με διάφορες ενέργειες να υπαχθούν. Δηλαδή η αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί να μην υπάρχει μια αρχαιολογική υπηρεσία π.χ. Κλασικών αρχαιοτήτων στην Κέρκυρα και υπαγόμαστε στο Μεσολόγγι. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έτσι δεν δημιουργείται η ενότητα της περιφέρειας. Βλέπουμε ότι όλες οι ενέργειες τείνουν για τη διάσπαση. Μάλιστα. Γιατί να φύγω να πάω στο Μεσολόγγι, γιατί να πάω στην Αθήνα, γιατί να πάω για την αρχαιολογία Βυζαντινών αρχαιοτήτων έξω από το Αγγλίο. Ναι, λοιπόν, όλα αυτά έπρεπε να φροντίζουμε με ενέργειές μας να μαζευτούν.
και μετά να γίνει μια διάχυση αναπεριφερειακή ενότητα, να υπάρξει ένα τμήμα της περιφερειακής ενότητας που να εξυπηρετεί τους πολίτες. Μάλιστα. Να μην μετακινούνται οι πολίτες, γιατί ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι η νησιωτικότητα. Mm-hmm. Το βλέπουμε και το ζούμε καθημερινά όταν μετακινούμαστε, και μάλιστα εγώ σαν θεματικός αντιπεριφερειάρχης που γυρνώ σε όλα τα νησιά, ακόμα και στα περιφερειακά συμβούλια, υπάρχει κόπος. Δηλαδή. Ναι. Από την Κεφαλονιά για να πάει κάποιος στην Κέρκυρα για περιφερειακό συμβούλιο, πρέπει να ταξιδεύει όλη τη μέρα. Μάλιστα. Κύριε Μαλακάστη, να ρωτήσω κάτι. Ακούμε εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές τις παρατηρήσεις και νομίζω μπορεί κάποιοι να πούν ότι ίσως ήταν τα συμπτώματα της εφαρμογής του νέου του αυτοδιοικητικού σχήματος, της περιφέρειας. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς λέτε ότι μέσα στα περιφερειακά συμβούλια κατά καιρούς υπογραμμίζατε αυτές τις αδυναμίες. Στον αντιπεριφερειάρχη του κύριου Σπύρου, σε προσωπικό επίπεδο, είχατε εκφράσει στο μέγιστο βαθμό την ανησυχία σας αυτή? Γιατί κάποιοι κακοπροαίρετοι μπορεί να ισχυριστούν και να πούν που μας ακούν τώρα ότι μπορεί να εκφράζετε μια διαφωνία μετρώντας αντίστροφα για τις εκλογές σε 2 μήνες. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Με τον κύριο Σπύρου, περιφερειάρχη, δεν είναι αντιπεριφερειάρχη. Περιφερειάρχη, ναι, συγγνώμη. Με τον κύριο Σπύρου είχαμε συνεργασία, τα λέγαμε. Αλλά δυστυχώς μπαίνανε πολλά πράγματα στα λόγια. Στα λόγια. Γιατί εγώ πιστεύω μπορεί να υπήρχε θέληση, αλλά εκείνο που έκανε λάθος ο κύριος Σπύρου, ότι δεν έδωσε αρμοδιότητες στους συνεργάτες του. Δηλαδή ήταν ένας κεντροβαρής περιφερειάρχης που προσπαθούσε να τα λύσει όλα τα θέματα από μόνος του. Δεν λύνονται όλα τα θέματα μόνος του. Κάθε θέμα, δηλαδή, για να το προχωρήσεις, πρέπει να έχεις καλά τις γνώσεις, μπορεί να πούμε είχες συμβούλους που το συμβουλεύανε. Αλλά είναι πολλά τα προβλήματα και σε πολλές κατευθύνσεις. Ναι. Ακόμα και για την περιφερειάρχες δεν έγινε τις αρμοδιότητες που από ψηλωμένες αρμοδιότητες έχουν. Ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητος δεν έχει τις αρμοδιότητες ούτε του πρώην αντινομάρχη. Ναι. Αυτά είναι τα... Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το έχει πει και ο κύριος Βερίκιος σε παρεμβάσεις του στον Πρίτ 95,1 και μάλιστα έχει κάνει κριτική στην κυβέρνηση και στις πρωτοβουλίες που δεν παίρνει ώστε να ενισχύσει ίσως... Ναι, αλλά η κριτική καλή να γίνεται, και εγώ κάνω κριτική. Τι κάναμε εμείς είναι το ζητούμενο για να γίνει γνωστό στην κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι τεχνοκράτες που τα σχεδιάζουν αυτά δεν γνωρίζουν, ούτε πέφτει η λευκάδα πολλές φορές, ούτε πέφτει τίποτα. Εμείς τι κάνουμε που το βιώνουμε στην πράξη. Και σας είπα ότι ο σχεδιασμός που είναι για τα υδατικά διαμερίσματα, τη λευκάδα τη βάλανε στη Στερά Ελλάδα, γιατί είχαν υπόψη ότι η λευκάδα υδρεύεται από τα καρνανικά. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι ο κύριος Βερίκιος, για παράδειγμα, θα μπορούσε να πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση? Είχε τα όπλα να μπορέσει να πιέσει ώστε αυτά τα θέματα, τα οποία δεν τα γνωρίζουν τεχνοκράτες, να γίνουν γνωστά και να διευθετηθούν κάποια τεχνικά προβλήματα που μπορεί να διευκολύνουν την ποιότητα ζωής των λευκαδιτών? Αντιπεριφερειάς ήταν, βεβαίως. Ο κύριος Βερίκιος εξ οφιτσίου είναι και στην Ένωση Περιφερειών. Mm-hmm. Στη Γενική Συνέλευση. Εκεί τα θέματα πρέπει να μπουν μέσα. Να πιεστούν όλοι αυτοί. Εγώ δεν μπόρεσα να είμαι, γιατί όταν ήταν να πάω εγώ στη συνέλευση, αντικαταστάθηκα από θεματικός αντιπεριφερειάς και πήγε άλλο στη θέση μου. Επειδή σας ενοχλούσε η κριτική σας, θεωρείτε? Όχι βέβαια. Mm. Όχι βέβαια. Απλώς θεώρησε ότι 2 χρόνια ήταν αρκετά, έπρεπε να μπει και κάποιος άλλος. Εγώ δεν ενοχλήθηκα γι' αυτό. Μάλιστα. Όχι βέβαια. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαλακάση, υπάρχει, θέλω να μείνουμε βεβαίως στα προβλήματα αυτά και να μας πείτε εσείς τι πιστεύετε, ποια είναι η επόμενη μέρα. Θέλω να μείνω λίγο να υπογραμμίσω 2 πράγματα. Η πλευρά του, μάλλον υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι ο κύριος Σπύρου γενικότερα, όσον αφορά και τους υποψηφίους αντιπεριφερειάρχες, δεν ακούει την τοπική κοινωνία ή τις φωνές που μπορεί να του μεταφέρονται όσον αφορά την ικανότητα κάποιων υποψηφίων που μπορεί να επιλέγονται και μάλιστα μπορεί μερικές φορές τα κόμματα να κοιτάνε μόνο να εξασφαλίσουν την περιφέρεια, να γίνει ο χάρτης μπλε ή πράσινος, από εκεί και πέρα δεν βλέπουν τα προβλήματα. Ακούστηκε ότι και το όνομά σας ήταν υποψήφιο στο να σας επιλέξει ως αντιπεριφερειάρχη εδώ στη Λευκάδα και ότι μάλιστα η στήριξή του στον κύριο Βερίκιο ενόχλησε και κάποια στελέχη εδώ.
της Νέας Δημοκρατίας όπου ανήκει βεβαίως. Έχετε να κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σε γενομένες πολλές συζητήσεις είχα διαφοροποιηθεί από πολλά θέματα που είχαν δημιουργηθεί. Ναι. Και στο γραφείο του κύριου Βερίκιου μπροστά στον κύριο Περιφερειάρχη εγώ είπα με τις επιλογές αυτές που γίνονται εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Βερίκιο και κάτω από τον κύριο Βερίκιο μην με υπολογίζετε ότι θα μπω στο ψηφοδελτίο σας. Λάστε. Αυτά έκανα εγώ. Δεν ασχολήθηκα με κανέναν. Δεν έβαλα κανέναν να πάει να πιέσω κανέναν. Μόνο ό,τι είχα να πω μετέφερα στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη ότι στη Λευκάδα υπάρχει πρόβλημα. Ακούω από τον κόσμο γιατί εγώ κυκλοφορώ και θέλω να κυκλοφορώ στην αγορά να με χαιρετάει ο κόσμος και έχω μάθει σε όλη μου τη σταδιοδρομία να μην κρύβομαι. Λοιπόν, του μετέφερα λοιπόν αυτές τις ανησυχίες. Ο κύριος Περιφερειάρχης μου λέει θα έρθω, θα τα δούμε, θα κάνουμε. Λοιπόν, μου είπε ένα πολιτικό πρόσωπο, τώρα δεν κάνω να το ονομάσω. Μην το ονομάστε. Εδώ, ότι δεν κάνετε τίποτα, ότι έχει γερά στηρίγματα ο κύριος Βερίκιος. Λέω, μα τα στηρίγματα, δεν ψηφίζετε τα στηρίγματα. Ο κόσμος ψηφίζει. Και πρέπει να διαλέξει κάποιον που μπορεί να τον εκφράζει, να τον δει μια φορά, να του λύνει ένα πρόβλημα. Δεν λέμε παρανομίες, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν ούτε διορισμοί. Ξέρετε ότι τώρα δεν γίνονται, τίποτα δεν γίνονται. Αλλά θέλει να νιώθει ότι έχει κάποιον δικό του που τον ψηφίζει, να τον χαιρετάει στο δρόμο και να ξέρει όταν βρεθεί σε δύσκολες θέσεις θα είναι από κοντά του. Κύριε Μαλακάση, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω. Όσον αφορά, όπως σας είπα λίγο πριν, την ονοματολογία που ακούστηκε και που μάλιστα είπαν κάποιοι στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπύρου, για μια κριτική που έγινε όσον αφορά τον κύριο Βερίκη, ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα που μπορεί να είναι ικανά για τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη. Ο ίδιος δήλωσε τη στήριξή του στον κύριο Βερίκιο. Μάλιστα, ο κύριος Βερίκιος, όταν τον είχα ρωτήσει στον αέρα του Prisma 95,1 για το ερώτημα αυτό, είπε ότι ναι, καλά τα νέα στελέχη, όμως πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη εμπειρία για κάποια θέματα. Θεωρείτε ότι πολλές φορές εσείς, επειδή έχει κατηγορηθεί ο κύριος Βερίκιος, ο κύριος Πετρόπουλος είχε βγει στον αέρα και είχε πει ότι, ότι ήταν δοτικός απέναντι στον κύριο Σπύρου. Ότι για παράδειγμα δεν του δημιουργούσε εμπόδια και διεκδικήσεις. Θεωρείτε για παράδειγμα ότι ίσως τον στηρίζει ο κύριος Σπύρου γιατί αν ήσασταν εσείς αντιπεριφερειάρχης θα τον ενοχλούσατε περισσότερο και θα του δημιουργούσατε ένα πονοκέφαλο όσον αφορά διεκδικήσεις για την περιφερειακή ενότητα Λευκάδας? Σίγουρα. Αυτό είναι δεδομένο. Ότι θα έχει ένα διαρκή πονοκέφαλο. Έτσι και εδώ όταν λέει ο κύριος Περιφερειάρχης ότι είχε άρρηστη συνεργασία με τον κύριο Βερίκιο, ίσως το τοποθετείο του κύριος Βερίκιος δεν του ζήτησε ποτέ τίποτα. Ναι. Εντάξει. Εγώ είχα διαφοροποιηθεί και είχα διαφοροποιηθεί για το χωροταξικό. Ένα θέμα που το ξέρω, είναι και τη δουλειά μου. Όταν έβλεπα ότι η Λευκάδα πάλι παραγωνιζόταν, όταν έβλεπα ότι τη Λευκάδα την αποψηλώναν από υπηρεσίες και μέσα στο σκεπτικό του χωροταξικού λένε ότι η πόλη της Λευκάδας δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν καλύπτεται από υπηρεσίες, μα ήδη μας τα αφαιρούσαν πρώτα. Και μας βάλουν σε πολύπολο μαζί συνεργασία, δηλαδή με την Πρέβεζα και με την Άρτα. Εκεί διαφοροποιήθηκα. Και ήμουν αντίθετο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρόλο που έφερε εισήγηση να ψηφίσω με τον χωροταξικό συνδυασμό το Α1 στάδιο, εγώ είχα εναντιωθεί. Πολλοί σύμβουλοι ψηφίσαν και τελικά δεν πέρασε. Ναι. Έτσι. Εδώ ο κύριος Βερίκιος τα δεχόταν αυτά. Δέχεται δηλαδή η Λευκάδα να γίνει πολύπολο με την Πρέβεζα, γιατί δεν τον είδα να αντιωθεί. Αυτό εννοεί καλή συνεργασία ο κύριος Σπύρου. Και γι' αυτό ίσως δεν θέλει τον Μαλακάς. Από την πλευρά της καλά κάνει. Εγώ δεν είπα να πάω οπωσδήποτε. Εγώ είπα ότι είναι η υγεία να βρεθούν πολλοί υποψήφοι αντιπεριφερειάρχες. Το κακό ήταν να μην βρίσκεις κανέναν. Ναι. Η υγεία. Εκείνο που ήθελα εγώ, ας κάνανε ένα κάρο, το καλύτερο. Κάτι που δεν το δεχόταν ο κύριος Βερίκιος. Ναι. Τι ήθελε. Ο κόσμος. Να ρωτήσουμε τον κόσμο ποιο θέλει. Ο κύριος Βερίκιος πάντως είπε κλείνοντας ότι χαίρεται που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για την αντιπεριφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι κάναμε καλή δουλειά. Τότε, άμα κάνανε καλή δουλειά, δηλαδή να ζηλέψουν αυτά που κάνει ο κύριος Βερίκιος για να πάνε οι άλλοι, απέναντίας είδαν ότι δεν προσέφερε τίποτα
και θέλει πολύ να πάνε, εκεί μήπως προσφέρει σε αυτόν τον τόπο κάτι παραπάνω. Ο κ. Φερίκης νομίζει ότι έκανε μια απλή διαχείριση. Δεν είναι έτσι. Άμα να βάλει μια θέση, εκεί θα συγκρουστείς, θα σπάσει και αυγά πλέον ο λαός μας για να κάνεις και να υπερασπιστείς τον τόπο σου και την περιφέρεια. Να διευκρινίσω λίγο κάτι. Με τα δεμένα χέρια που, όπως είπατε λίγο πριν, είχε ο κάθε αντιπεριφερειάρχης, ποιοι πιστεύετε ότι ήταν οι τομείς όπου υστερούσε? Δηλαδή, δεν είχε την τεχνογνωσία σε κάποια πράγματα, δεν είχε, για παράδειγμα, τη γνώση? Κοιτάξτε, δείτε, ο αντιπεριφερειάρχης βεβαίως δεν μπορεί να έχει κανένα, αλλά και ακόμα και εγώ δεν μπορώ να έχω την τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα. Ο καθένας στον τομέα του. Βεβαίως. Εγώ ήμουν πολιτικός μηχανικός, εργολάβος δημοσίων έργων, με γραφείο τεχνικό, θα μπορούσα να τον συμβουλεύω για κάποια θέματα τεχνικά. Ουδέποτε ζήτησε τη συμβουλή μου. Δηλαδή, ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τον περιφερειάρχη για την περιφέρεια. Αυτός ήταν συγκεντρωτικός και έκανε ό,τι τον φώτισε ο Θεός. Λοιπόν, μόνο εγώ κινήθηκα όταν ήμουν την περιφέρεια για κάποια θέματα που έβλεπα ότι κολούσαν και δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Ανεβοκατέβαινα στην Αθήνα. Είχαμε κάποια διαφωνία σχετικά, γιατί πρωτοστάτησα εγώ βλέποντας τα site κάθε μέρα να δείχνει ότι πέφτει κότερα στην Αμόλωσσα έξω. Και εδώ δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Έβαλα την τεχνική υπηρεσία, τον κύριο Βουκελάτο, και έκανε μία μελέτη, η οποία ήταν γύρω στους 500.000 ευρώ. Και λέω ότι αυτή τη μελέτη θα πάει να την υπογράψει ο κύριος Βερίγκιος και να απευθυνθούμε στο Υπουργείο με όλα αυτά τα ευρήματα που έχουμε. Είχαμε έκθεση από το Λιμεναρχείο, είχαμε αιτήσεις από το Σύλλογο Αλιέων, είχαμε αιτήσεις από τη Μαρίνα, ότι δημιούνταν ένα πρόβλημα χοντρό για τη Λευκάδα, έπρεπε να κινηθούμε. Και βρήκαμε μία άρνηση από τον κύριο Βερίγκιο, ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα στα λιμενικά έργα, έπεισε και τον Περιφερειάρχη. Εγώ πήγα στην Περιφέρεια, συζητήσαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, μα λέει δεν έχουμε αρμοδιότητα. Μα κύριε Περιφερειάρχη, αλίμονο. Άμα ανοίξετε μέσα τον Καλλικράτη, θα δείτε ότι έχουμε αρμοδιότητα στα λιμενικά έργα για επισκευή και επιδομάτων λιμενικών έργων και όλα αυτά. Κάτι που γίνεται κατά κόρον τώρα στην Κέρκυρα. Κάνει έργα. Λοιπόν, δεν δέχομαι εγώ λοιπόν να ακούω την κριτική από τον κόσμο έξω με τι κάνετε, τι σας βγάλαμε. Και πέφτουν τα σκάφη έξω, εκτός από τις μιας είχαμε δυσφημούμαστε σαν προορισμός και από τον τουρισμό η Μαρίνα εδώ και όλα αυτά τα πράγματα. Βρήκαμε, πώς το λένε, τείχος εκεί. Μάλιστα. Και ένα άλλο που το προβλέπω και τώρα, θα το βρούμε μπροστά μας. Μου είχε πει κάποτε ότι να θα βγει το έργο, λέει, του διάβλου και θα βγει η άμμος. Λέω ναι. Το έργο του διάβλου είναι μία μελέτη του 2001 που επικυρωποιήθηκε το 5. Προέβλεπε για κάποιες χιλιάδες κυβικά άμμο. Λέω με αυτά από το 5 μέχρι συζητάμε το 13, θα έχει πολλοπλασιαστεί η άμμος. Άρα θα βρούμε εμπόδια ακόμα και στην προεξέλιξη εργολαβία. Άρα καλό είναι να κουφίσουμε ένα κομμάτι. Με εκεί δεν λέει. Τέλος πάντων θα το βρούμε στην πορεία μπροστά μας. Μάλιστα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι είχαμε πρόβλημα με τις αναθέσεις. Όχι ότι είχα εγώ, δεν ασχολούμαι, να σας είπα, με τον κύριο Βερίγκο για ευνόητους λόγους. Ναι. Ευνόητους λόγους, μικρός τόπος, να μην δημιουργήσω και πρόβλημα και στον κύριο Σπύρο. Μα έβγαινα στο καφενείο, όλοι με πιάνανε και μου έλεγαν τι κάνετε εκεί, σας βγάλαμε, δίνετε τις εργολαβίες σε ένα συγκεκριμένο εργολάβο. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Και πραγματικά εγώ δεν είχα ασχοληθεί. Ναι. Ούτε είχα ενημέρωση. Όταν ασχολήθηκα, βέβαια, το έβαλα θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να σταματήσει αυτή η υπόθεση. Δεν πρέπει να δείχνουμε, πώς το λένε, τέτοιες προτιμήσεις. Λοιπόν, μετά, το τελευταίο που εξεχύλισε το ποτήρι με τον κύριο Βερίγκιο ήταν ότι απεμάκρυνε χωρίς λόγο τον προϊστάμενο εκτελέσεως έργων, τον κύριο Βουκελάτο, που κατά τη γνώμη μου σε αυτόν οφείλεται και αυτά τα έργα που καφιέται ο κύριος Βερίγκιος όταν το έχει προχωρήσει και με τη συνεργασία του. Και μπορείτε να πάρετε και μια συνέντευξη του ανθρώπου για να δείτε ποιος προχωρούσε τα έργα, ποιος έκανε προσπάθειες να αδειοδοτηθούν. Γιατί ναι, μεν από τα 80 εκατομμύρια που λέει ο κύριος Βερίγκιος,
το άκουσα που είπε στο Κορφού. Ναι, Τσάλε. Ναι. Το νοσοκομείο 37 εκατομμύρια. Ο Διάβλος 23 εκατομμύρια. Αυτά είχαν ενταχθεί όπως ενταχθήκανε. Είναι με πολλά ερωτηματικά, αλλά δεν κάνω να τα λέμε τώρα εδώ, θα μας ακούνε και πολύ. Πριν αναλάβουμε εμείς το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Ενταχθήκανε με προβλήματα. Εκινήθηκα εγώ επανειλημμένος στα Υπουργεία για να εξασφαλίσουμε μία άδεια εκτελέσεως εργασιών στον πυθμένα της θάλασσας. Πολλές φορές. Μα είναι τέτοια η γραφειοκρατία. Να. Έτσι πολλές φορές δίνω και δίκιο στο Βρύχιο, αλλά εκείνο που του χρεώνω είναι ότι δεν έφευγε από το γραφείο να πάει απάνω στην Αθήνα. Να πάει να πιέσει, να χτυπήσει και κανένα γραφείο. Εδώ, τι άλλο καλύτερα από ό,τι ξέχομαι. Δημοπρατήθηκε. Υπογράφηκε η σύμβαση για το Διάβλο τον Σεπτέμβριο, νομίζω. Ναι. Σήμερα έχει περάσει 7,5 μήνες. Και ασχολούμαστε μόνο να βγάλουμε λίγη άμμο, να τη συγκεντρώνουμε σε μια μεριά. Αυτή είναι η εργολαβία. Πότε θα αρχίσει οι έξι καφές. Λέει δεν αφήνει αρχαιολογία. Μα τι θα πει δεν αφήνει αρχαιολογία. Η αρχαιολογία είναι ένα τμήμα, είναι μια υπηρεσία. Υπάρχει και υπουργεία. Εδώ όλοι μας εγκαλούν και μας λένε ότι δεν κάνουμε απορροφήσεις. Ναι. Εδώ μας βγάλανε τελευταίους σε απορροφήσεις. Ναι. Γιατί μας βγάλανε τελευταίους. Γιατί προφανώς θέλετε να πείτε ότι δεν υπήρχε κινητικότητα και πίεση στο να προσπεραστούν αυτά τα προβλήματα, ναι, και η γραφειοκρατία. Ναι, μεν υπάρχει τέτοια γραφειοκρατία, αλλά νομίζω γραφειοκρατία υπήρχε για όλους τους περιφερειάρχες, για όλους τους αντιπεριφερειάρχες. Εδώ σας θέλω. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά εγώ δεν μπορούσα να τα δεχτώ.